Λοιπόν, φτάσατε μέχρι και το τελευταίο πάνελ αυτής της ημερίδας, αυτού του συνεδρίου, που έχει μιλήσει πολύ για την Θεσσαλονίκη, πολύ για την πόλη, πολύ για την ανάπτυξη και για τις γύρω περιοχές. Λοιπόν, εδώ έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Μπακογιάννη, είναι ο Γενικός Γραμματέας. Περιμένετε, θέλω να το πω σωστά, είναι και μεγάλο. Έτσι, να μην το κάνω λάθος, χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κύριος Μιλωνάς, πρόεδρος Αλουμίλ, ευκολότερο, και ο κύριος Γιάννης Παπαγεωρίου από το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, συντονιστής του γραφείου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω με σας, κύριε Μπακογιάννη, μιας και είστε εδώ κοντά μου. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσατε να κάνετε μια τοποθέτηση πρώτα. Ενδεχομένως για το πώς βλέπετε εσείς το μέλλον, τι σχεδιάζετε εσείς, σίγουρα κάποια πράγματα έχετε που σχεδιάζετε και θα δούμε συνέχεια με ποιο γύρο ερωτήσεων θα κάνουμε. Ωραία, καλησπέρα, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι μαζί σας εδώ. Ανεβαίνω πλέον πολύ συχνά στην Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά από πολύ σημαντικά σχέδια, τα οποία είναι μεν ολοκληρωμένα και εύχομαι να τα δω και να υλοποιούνται και σε επίπεδο κατασκευών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα τρέξαμε πάρα πολύ για να ολοκληρώσουμε ένα δύσκολο κομμάτι που θεωρείται ότι έχει ο χωρικός σχεδιασμός, δηλαδή τα προεδρικά διατάγματα για την ΔΕΘ, για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, για το ΘΕΣΙΝΤΕΚ. Τώρα είναι σε εξέλιξη το παραλιακό μέτωπο της όλης της Θεσσαλονίκης και ευελπιστώ ότι μέχρι το επόμενο, αρχές του επόμενου εξαμήνου να έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να έχουμε και εκεί αυτόν τον σχεδιασμό. Αλλά πιο πολύ σήμερα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν σε έναν μεγάλο σχεδιασμό, σε ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο κάνουμε σχετικά με τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, καθώς επίσης και με τα χωροταξικά, τα οποία είναι σε εξέλιξη και ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, γιατί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του βασικού ενδιαφέροντος που μπορεί να έχει κάθε πολίτης ή κάθε επενδυτής και σχετίζεται με το τι επιτρέπεται στον χώρο να δομήσεις ή τι επιτρέπεται, τέλος πάντων, ποια δραστηριότητα επιτρέπεται να αναπτύξεις. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα προϋπολογισμού πάνω από 600 εκατομμύρια, αν συνυπολογίσουμε εκτός από τα ειδικά και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και τις ζώνες υποδοχής συντελεστή, με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, όπως και τις οριοθετήσεις των οικισμών, αλλά και το χαρακτηρισμό των δρόμων της εκτός σχεδίου. Ένα πρόγραμμα τόσων εκατομμυρίων που δεν είχε ποτέ η χώρα μας. Και ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του 2026 να έχουμε τα εξής. Χρήσης γης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όρους δόμησης, οι οποίοι όροι δόμησης να είναι συνυφασμένοι με μια προοπτική των επόμενων 20 ετών που θα λαμβάνουν υπόψη τους τα ζητήματα της ανθεκτικότητας, της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών, της περιβαλλοντικής προστασίας και προφανώς θα αποτελέσουν και ένα κτίριο λάκτισμα σταθεροποίησης και ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές, έτσι ώστε να γνωρίζουν πού μπορούν να επενδύσουν. Παράλληλα, το πρόγραμμα με τις ζώνες υποδοχής συντελεστή θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε διπλά εργαλεία τα οποία σήμερα, ενώ μεν υπήρχαν στο θεμελιωδικό μας πλαίσιο, είχαν αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως είναι η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, που για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο με το οποίο θα υπάρξει χρηματοδότηση για αναπλάσεις, αλλά και το πιο σημαντικό για τα κτίρια μας, τα οποία είναι διατηρηταία ή μνημεία και αποτελούν μία πληγή, το πληγή σε εισαγωγικά, για τους ιδιοκτήτες, αλλά και τους φορείς του δημοσίου, που δεν έχουν τη δυνατότητα της χρηματοδότησής τους. Με τις ζώνες υποδοχής συντελεστή, ο τίτλος του συντελεστή δόμησης που έχουν τα διατηρηταία μας κτίρια και τα μνημεία ουσιαστικά αποτελεί ένα χρηματιστήριο
δόμησης, με το οποίο αυτός ο οποίος έχει τον τίτλο τον δίνει στον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα ήθελε να πάρει έναν παραπάνω συντελεστή δόμησης, μια βιομηχανία, ενδεχομένως ένα ξενοδοχείο, μια επένδυση η οποία θα ήθελε να δομήσει παραπάνω, και τα χρήματα αυτά τα παίρνει ο ιδιώτης, ο οποίος έχει το διατηρητέο κτίριο και είναι υποχρεωτικό να το αποκαταστήσει. Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσει και ένα μεγάλο πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων, εκτός από αυτό το οποίο ήδη έχουμε σε εξέλιξη πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης, και μάλιστα η Θεσσαλονίκη έχει πάρει και ένα πολύ σημαντικό ποσό για να κάνει αστικές αναπλάσεις, και αυτό είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2025, και αυτό προϋπολογισμού πάνω από 400 εκατομμύρια για 80 πόλεις της Ελλάδος. Η Θεσσαλονίκη, όπως είπα, είναι μία από αυτές, για να εκπονηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα αντικατάστασης του οδικού χώρου με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, βιοκλιματικά, μετατροπή του οδικού χώρου σε πιο φιλικά στους ευάλωτους χρήστες, όπως είναι οι πεζοί, τα άτομα με αναπηρία, οι ποδηλάτες, και η εξισορρόπηση αυτού του μοντέλου που σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουν οι ελληνικές πόλεις στο δικό τους δίκτυο, που τον πρωταρχικό ρόλο τον έχει η μηχανοκίνητη κυκλοφορία και η στάθμευση. Εδώ στη Θεσσαλονίκη με την Δημοτική Αρχή έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση και ευελπιστώ ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των συμβασιακών υποχρεώσεων που υπάρχουν και θα ξεκινήσουν τα έργα σύντομα. Γκρίνιασε πάντως ο Δήμαρχος, γκρίνιασε για το αθηνοκεντρικό κράτος που αργεί πάρα πολύ να πάρει αποφάσεις, και γκρίνιασε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ αυτές τις αποφάσεις έχουμε πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα ίσως δικαίως γκρίνιασε. Όχι, τις έχουμε πάρει πολύ καιρό και είναι η ώρα του Δήμου να υλοποιήσει, γιατί οι χρόνοι είναι πολύ περιορισμένοι. Δηλαδή πρέπει μέχρι 31/12 του 25 να έχει υλοποιήσει αυτά τα οποία έχουμε εγκρίνει από το καλοκαίρι του 23. Άρα λοιπόν αυτά είναι ήδη εγκεκριμένα, έπρεπε να έχουν συμβασιοποιηθεί και έχουν συμβασιοποιηθεί, και πρέπει να αρχίσουν να βλέπουμε τα έργα. Θα κλείσω με ένα τελευταίο στοιχείο που έχει σχέση και με την συζήτηση που γίνεται σήμερα, τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις και το μέλλον που θα έχουν οι πόλεις με βάση το Green Deal και τις οδηγίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις 6 πόλεις που είχε την τιμή να επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια για την κλιματική ουδετερότητα, και μάλιστα είναι στις πόλεις που πρέπει πρωτίστως μέχρι το 2030 να έχουν υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις και μέτρα τα οποία προβλέπονται στο σύμφωνο της κλιματικής ουδετερότητας που έχει υποβάλει. Είμαστε το 2024, άρα έχουμε 25 σχεδόν, έχουμε 5 χρόνια μπροστά μας που θα πρέπει η Θεσσαλονίκη να υλοποιήσει αυτό το πολύ μεγάλο σχέδιο το οποίο έχει υποβάλει, η ίδια το σχεδίασε, η ίδια το σκέφτηκε, η πόλη εννοώ, η Δημοτική Αρχή, και το υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πρόγραμμα? Πρωτίστως γιατί είναι 100 πόλεις σε όλη την Ευρώπη, άρα το να είσαι μία από τις 100 είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σου δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί αν δεν τα καταφέρεις στο τέλος, παίρνεις και λίγο σε εισαγωγικά τη ρετσινιά ότι είχες τη δυνατότητα να το κάνεις και δεν το έκανες. Δεν χάνεται βέβαια η δυνατότητα, γιατί η προσπάθεια για την κλιματική ουδετερότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχει βάλει μέχρι το 2050. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες που κάνει η πόλη προς την κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας. Βέβαια όλα αυτά είναι αρκετά δύσκολα, γιατί επηρεάζει πολλές συνήθειες, και αν σκεφτούμε ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη ότι μία από τις παρεμβάσεις θα έπρεπε να είναι ο περιορισμός της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, δηλαδή η στροφή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο περιορισμός της κίνησης με το αυτοκίνητο, της ατομικής μετακίνησης η μετατροπή ενός μεγάλου μέρους της κυκλοφορίας από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία στο περπάτημα και στο ποδήλατο. Και επειδή η Θεσσαλονίκη έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, οι αποστάσεις είναι μικρές, ο πολυδομικός χώρος, το σχέδιο της πόλης της Θεσσαλονίκης βοηθάει στο να αναπτυχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, πιστεύω ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία που θα έχουμε στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον να δούμε αυτές τις παρεμβάσεις. Θα πάω στον κύριο Μιλωνά, ο οποίος είναι από το πρωί εδώ, έχει παρακολουθήσει όλα τα πάνελ, και είμαι σίγουρος ότι θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση, ένα
κλείσιμο στο μυαλό σας, έχετε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Κάτι που θέλετε να τονίσετε. Και έχω και εγώ μια ερώτηση να σας κάνω μετά, μην ανησυχείτε. Όχι, εγώ δεν θέλω να πω και να κλείσω. Όχι, ενώ, διότι... όχι εννοώ ότι όλη την ημέρα που ακούτε, ναι, ναι, σίγουρα θέλω... έχετε μαζέψει πράγματα για να πείτε, γι' αυτό το λέω. Απλώς δεν μ' αρέσει να μιλάω επιπαλώς επιστητού. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία... και μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για την αντοχή της πόλης, για την εξέλιξή της κτλ. Καταρχάς, να πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για την πόλη μας. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα σχεδόν κάθε μέρα να έχουμε στην πόλη μας ομάδες αρχιτεκτόνων από όλο τον κόσμο. Και δεν μιλάω για την Ευρώπη, μιλάω από όλο τον κόσμο. Και βλέπω πώς αντιμετωπίζουν την πόλη. Τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει και τα λοιπά. Δεν υπήρξε ένας που να μην θαυμάσει την τοποθεσία της, τον τρόπο ζωή της, το δυναμισμό της, τη ζωντάνια που έχει αυτή η πόλη. Και μιλάω για ανθρώπους που έρχονται για 3-4 μέρες. Έτσι. Σε όσους μιλάμε και με αφορμή το Thessen Tech, τελευταία είχαμε μια φοβερή εμπειρία. Ήμουνα στον Καναδά και τους πουλούσα Thessen Tech. Παιδιά, ελάτε εδώ, κάνουμε κάτι σοβαρό, ελάτε να επενδύσετε. Δεν πίστευαν σε αυτά που τους λέγαμε. Είναι δυνατόν. Άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν πάντα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και επιχειρηματίες πανέξυπνοι οι οποίοι μπορούν να δουν τις ευκαιρίες. Δηλαδή, πολύ απλά πράγματα, όχι αυτά τα πολύπλοκα που θέλουμε εμείς στο μυαλό μας. Τι έχετε, ρε παιδιά, εκεί? Έχετε 1, 2, 3 πράγματα. Okay, πάρα πολύ καλά, θα επενδύσουμε. Και λέω, αυτά τα πράγματα που έχει η Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, να χτίσουμε πάνω σε αυτά και να προσπαθήσουμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Ένα από τα προβλήματα που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη είναι... εάν αναπτυχθεί η πόλη, πού θα μπει αυτός ο κόσμος. Έτσι, δεν ξέρω τώρα τα πολυδομικά και τα λοιπά και πώς επεκτείνεται η πόλη και τι προβλέπει και τι γίνεται με τους συντελεστές και τα λεπτά. Εγώ βλέπω όμως ότι θα χρειαστεί η πόλη να μεγαλώσει. Έχουμε ανθρώπους από ακόμα και από τις γειτονικές χώρες, έχουμε στελέχη από τις επιχειρήσεις μας που δουλεύουν για το διεθνές περιβάλλον της εταιρείας, όχι απαραίτητα για τη Βουλγαρία, για τη Ρουμανία, και σου λέει να έρθουμε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, λέει. Δηλαδή, αυτά μαζεύοντάς τα, λέω ότι κάτι θα πρέπει να σχεδιάσουμε από τώρα για να προλάβουμε το αργότερα. Μόνο το Thessen Tech, όσο απεσιόδοξοι και να είμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δερθεί μέσα στην επόμενη πενταετία εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες κόσμος. Αυτούς που θα τους βάλουμε, τι θα τους κάνουμε, σε ποια σχολεία θα τους πάμε? Πώς θα τους μετακινήσουμε από το Thessen Tech? Δηλαδή, θεματάκια τα οποία δεν τα έχουμε απαντήσει οργανωμένα. Συζητάμε, υπάρχουν υποσχέσεις, αναγνωρίζεται το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να το οργανώσουμε. Και το άλλο το θέμα το οποίο σαν εταιρεία το υποστηρίζουμε, στην προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, λέμε ότι εμείς δεν μπορούμε ούτε σώσουμε τον κόσμο να σώσουμε τη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να προτείνουμε να γίνει κάτι συγκεκριμένο, το οποίο να είναι εφικτό, να δώσουμε εκεί την ενέργειά μας και να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Και μιλάω για τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να δούμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί κάτι. Γιατί πάμε στο εξωτερικό και οι πελάτες μας, που είναι developers δισεκατομμυριούχοι, καμαρώνοντας με γυρνάνε και λέξεις, αγόρασα αυτή την περιοχή έξω από το Λονδίνο, αγόρασα αυτή την περιοχή έξω από το Ασάφενμπουργκ, στη Γερμανία ή στην Αμερική, για να κάνουν development μετά από κάποια χρόνια, αφού προηγουμένως δουν ποιες θα είναι οι υποδομές, πώς θα αναπτυχθούν οι υποδομές, πώς θα πάει προς τα εκεί, πώς θα γίνουν καινούργια σχολεία, καινούργιοι δρόμοι, καινούργια νοσοκομεία κτλ. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε για να, λοιπόν, για να γίνει πραγματικότητα ο διαγωνισμός. Όχι, θα σας πω. Δεν ξεκινάμε ποτέ. Στην Ελλάδα, οι αρχιτέκτονες φουκαράδες παίρνουν ένα οικόπεδο 500 τετραγωνικά
και προσπαθούν να ζωγραφίσουν και να κάνουν για να βγάλουν ένα ωραίο κτίριο. Στην Ελλάδα όλα είναι μικρά και μικρούλικα. Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ στη Δυτική Είσοδο ήταν να δημιουργήσουμε την κατάσταση, το ξέρει πολύ καλά ο κ. Μπακογιάννης, να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς που άμα θέλουμε να κάνουμε ανάπτυξη σε ένα συγκεκριμένο σημείο που έχει χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν, είναι υποβαθμισμένο ή είναι πολύ σημαντικό ή οτιδήποτε, να μπορείς με έναν τρόπο νόμιμο αυτά τα πράγματα να τα ενοποιήσεις. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας developer και να περιμένει 20 χρόνια πότε θα αγοράσει τα 200 τετραγωνικά του αλουνού και τα 1000 τετραγωνικά του αλουνού. Άρα πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε παρεμβάσεις μικρές, τις οποίες να μπορούμε να τις επαναλάβουμε όπου κρίνεται. Και όλα αυτά να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο, να είναι νόμιμα και τακτοποιημένα. Και έτσι μπορείς να δημιουργείς θύλακες ανάπτυξης. Γιατί όλα αυτά τα σχέδια, τα πολύ μεγάλα, ακόμη και για τη Θεσσαλονίκη, παρόλο που χαιρόμαστε ότι επιτέλους το μετρό γίνεται, το flyover γίνονται και χαιρόμαστε που γίνονται όλα αυτά και λέμε ξεχάστε από πότε ξεκινήσαν. Ναι, αλλά ξεκινήσαν πριν από πολλές δεκαετίες. Δηλαδή δεν θέλουμε αυτό το πράγμα να επαναλαμβάνω. Γι' αυτό νομίζουμε ότι θα πρέπει να γίνεται ένας συνδυασμός, πολύ μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες να πρέπει να μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα. Λοιπόν, να πάω και στον κύριο Παπαγεωργίου. Βέβαια, μοιραία λέγοντας για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αυτομάτως μπαίνει και η πολιτική συζήτηση πόσο μακροπρόθεσμα να σχεδιάσει μια κυβέρνηση όταν έχει εκλογές πολύ κοντά της. Αλλά πείτε μας εσείς την δική σας οπτική, τέλος πάντων, για το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να πω καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε εκλεκτούς καλεσμένους, επιχειρηματίες και από κάθε κλάδο επιτυχημένους ανθρώπους να μιλήσουμε για το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Επίσης, θα ήθελα να πω συγχαρητήρια γιατί για άλλη μια χρονιά σε όλους όσους συνετέλεσαν στο να γίνει αυτό το πολύ όμορφο και επικοδομητικό συνέδριο που θα βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα. Όλη τη μέρα από το πρωί, δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω όλες τις ομιλίες και όλα τα πάνελ. Είδαμε ότι γίνεται μια πολύ όμορφη συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη και για τα ειδικά έργα που περιμένουμε. Ο καθένας από τον τομέα του ανέλησε πώς μπορούμε να εξελιχθούμε. Εγώ θέλω να σας πω, αρχίζοντας αυτή τη σύντομη και περιεκτική, θα προσπαθήσω στην τοποθέτησή μου, να σας ευβεβαιώσω για ένα πράγμα. Ότι ο Πρωθυπουργός έχει σε προτεραιότητα τη Θεσσαλονίκη και την ανάπτυξη αυτής. Περνάμε πλέον σε μια διαφορετική φάση, μπορώ να πω, πολιτικής, όπου τα μεγάλα λόγια δεν εμπνέουν τους πολίτες. Κουράστηκαν. Ακούσαμε σε όλα τα πάνελ ότι κάνουμε μακροχρόνια σχέδια, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί τίποτα, μπλέκονται οι υπηρεσίες. Και σε αυτό το πλαίσιο, μια κυβέρνηση που ξεκίνησε από το 19 με όλους αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες που ήρθαν και δεν περιμέναμε, όπως είναι ο COVID, αλλά και βλέπουμε σε πολλές γειτονικές μας χώρες τα άσχημα συμβάντα που συμβαίνουν με πολέμους, προσπαθούμε να μπούμε σε μια σειρά, ας το πούμε σε εισαγωγικά, και με το ψηφιακό κράτος, που θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και γίνονται συνεχώς προσπάθειες γιατί δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί, αλλά να πάμε να βάλουμε και έτσι, αν μπορώ να πω, σε μια σειρά τι πρέπει να περιμένουμε για τη Θεσσαλονίκη μας. Να βάλουμε έτσι την ομπρέλα η οποία έχει σχεδιαστεί και έχει οραματιστεί από το 2019. Για να έχουμε σε αυτή την πόλη μέλλον, πρέπει να αξιοποιήσουμε το ένδοξο παρελθόν και πρέπει να δουλέψουμε στο παρόν. Έχουμε κουραστεί, και μιλάω στη νέα γενιά αυτή τη στιγμή, να ακούμε από μεγαλύτερες ηλικίες ότι η Θεσσαλονίκη πρωτοπορούσε στο παρελθόν, μεγαλουργούσε. Είναι στην πρωτεύουσα, μας αξίζουν πολλά, αλλά δεν μας τα δίνουν. Το αθηνοκεντρικό κράτος που τα ακούσαμε σε πολλά πάνελ και πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και να πούμε τι κάνουμε εμείς για την πόλη μας. Πώς όσοι ενδιαφέρονται, πώς όσοι μπορούν, βάζουν ένα σημείο που ξεκινάει και όλοι μαζί σε συνεργασία προχωράμε για το μέλλον. Γιατί αν μένουμε μόνο σε συμπεράσματα και απογοητεύσεις, δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα. Το πλάνο που μπήκε από το 19 λοιπόν από την κυβέρνηση είχε χωριστεί σε 4 άξονες όπου αφορούσαν τις υποδομές, τις επενδύσεις και δομές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, δομές υγείας και πρόνοιας και μεγάλες αναπλάσεις. Και γιατί χωρίστηκε σε αυτές τις 4 κατηγορίες? Γιατί για να πάει μπροστά μια πόλη, μια μεγάλη πόλη, βλέπουμε το σημείο που βρίσκεται και τις προοπτικές που έχει, πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που να υποστηρίζουν αυτή την ανάπτυξη που θέλουμε και θα αναλύσω συνέχεια τι έργο περιμένουμε σε κάθε άξονα. Πρέπει να φροντίσουμε όμως και για την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη, για μεγάλα έργα, για αναπλάσεις, όταν ένας άνθρωπος πρέπει να περιμένει μισή ώρα για να πάει το πρωί από το σπίτι του στη δουλειά
και να μην ξέρει αν χάσει το λεωφορείο, πότε θα ξαναπεράσει το επόμενο και πόση ώρα θα περιμένει στην κίνηση. Επίσης, αν χρειαστεί κάτι και έχει ένα θέμα υγείας, δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον σε δομές υγείας που είναι πριν 40, 50, 60 χρόνια και να μην ξέρει τι θα γίνει. Άρα, όλα αυτά εδώ είναι ένα πλέγμα τα οποία έπρεπε να μπουν σε ένα κοινό παρονομαστή και να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την πόλη μας. Στο κομμάτι των υποδομών, λοιπόν, έχουμε αρχές γενομένης από 30 του μηνός στο μετρό. Ένα έργο το οποίο, εκτός από τη λειτουργικότητα που θα προσφέρει στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας και σε όλους μας, είναι, πιστεύω, για μένα αρχής γενομένης η αρχή για το μέλλον. Είναι ένα έργο το οποίο είχε γίνει ανέκδοτο για την πόλη. Είναι κάτι που όπου και αν πηγαίναμε, λέγαμε θα πάρεις το μετρό όπως έχει στη Θεσσαλονίκη και γινόταν σημείο πλάκας. Από εδώ και πέρα όμως βλέπουμε ότι αλλάζει και η ψυχολογία μας. Ένα έργο που δεν περιμέναμε ποτέ να τελειώσει. Ακόμα και σήμερα πολλοί με ρωτάνε σίγουρα. Γιατί λέτε ότι θα γίνουν τα εγγένεια 30, σίγουρα θα λειτουργήσει. Και μπορούμε να πούμε πλέον με βεβαιότητα ναι. Άρα, στο κομμάτι των υποδομών, ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης είναι αυτός που θα βελτιώσει την καθημερινότητα. Είναι αυτός που θα ανεβάσει την πόλη, είναι αυτό που θα δώσει νέα ψυχολογία στους πολίτες. Διότι πλέον και τα λεωφορεία, όπως είπε και ο κύριος Σταϊκούρας, είναι και τα 100 ηλεκτρικά ήρθαν, αλλά και τα 159 με leasing και αναβαθμίζεται ο στόλος και έχουν έρθει νέοι οδηγοί, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο χρόνος. Και ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να βελτιώσει αυτές τις συνθήκες και αντί να περιμένεις μισή ώρα, να μπορείς στο πεντάλεπτο ανθρώπινα να πάρεις το λεωφορείο και αν δεν μπορέσεις να πάρεις αυτό, να πάρεις το επόμενο. Από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελα να τονίσω στην αρχή είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε και την κουλτούρα μας, την νοοτροπία μας. Δεν γίνεται να απαιτούμε συνεχώς από το δημόσιο, δεν γίνεται να απαιτούμε συνεχώς να αναπτυχθεί η πόλη μας και να μην πληρώνουμε. Και αυτό το βάζω σαν αστεράκι στο συγκοινωνιακό χάρτη, γιατί είδαμε τα νούμερα όταν έγιναν δοκιμαστικές παρεμβάσεις στο να μπαίνουν μόνο από μπροστά οι πολίτες στα λεωφορεία, πώς αυξήθηκε κατά 60 και κάτι παραπάνω της 100 η εισφορά των κερδών στον ΝΑΣΤ. Άρα, όλα αυτά τα μικρά που τα αναφέρω έχουν κάποιο λόγο για το πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Από εκεί και πέρα έχουμε το flyover, ένα έργο που ακούσαμε εδώ και ένα χρόνο τα πάνδυνα, από την μία αν χρειάζεται ή όχι η χρησιμότητά του και από την άλλη ότι επειδή είχαν στο μυαλό τους όλοι οι συμπολίτες μας στο μετρό που δεν τελείωσε ποτέ, όλοι σκέφτηκαν ότι μπαίνουμε σε μία πορεία ταλαιπωρίας, σε μία πορεία όπου θα κλείσει ο περιφερειακός, θα έχουμε κίνηση και δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Ερχόμαστε και αυτό να το διαψεύσουμε, γιατί βλέπουμε ότι και με το συντονιστικό έγιναν πάρα πολλές ενέργειες για να όσο το δυνατόν μειωθεί η ταλαιπωρία, που προφανώς και υπάρχει, αλλά φάνηκε ότι το συντονιστικό λειτουργεί. Μπήκαν οι τροχονόμοι, μπήκαν τα κολονάκια, προσπαθούν για νέες θέσεις πάρκινγκ και νέες εφαρμογές, οι οποίες θα ανακοινωθούν εντός λίγων ημερών. Έγιναν προσπάθειες για νέους δρόμους με το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία, αν χρειαστεί κάτι. Οπότε και αυτό δείχνει ένα μήνυμα ότι η πόλη αλλάζει και σε νοοτροπία. Δεν είναι ότι ανακοινώσαμε ένα έργο, ξεκίνησε και αφήσαμε στο έλεος τους θεούς τους πολίτες. Από εκεί και πέρα έχουμε το λιμάνι και το αεροδρόμιο, που και αυτές είναι δύο υποδομές οι οποίες συνεχώς αναβαθμίζουν την πόλη και βλέπουμε τα νούμερα του αεροδρομίου αλλά και του λιμανιού με τη νέα. Με την κρουαζιέρα που αυξάνεται, και ο κύριος Τιάρας εδώ μπορεί να τα επιβεβαιώσει, αλλά και συνεχώς με νέα κτίρια, όπως μπήκε για μέσα η Deloitte, για να γίνει ένας κόμβος πρασίνου, ένας κόμβος καινοτομίας και ανάπτυξης μέσα στο αστικό ιστό. Η διασύνδεσή του με το σιδηροδρομικό δίκτυο και με την ΠΑΘΕ που θα το αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο. Από εκεί και πέρα, ένα κομμάτι σημαντικό είναι και τα 13 νέα σχολεία που γίνονται μέσα στη Θεσσαλονίκη και 17 σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Δείχνοντας ότι και μέσα στην καθημερινότητα, γιατί αναφέραμε πριν για τα πανεπιστήμια και τις δομές, είναι και τα σχολεία και ακόμα και σε αυτό το επίπεδο η κυβέρνηση είναι πολύ σημαντικό ρόλο να αναβαθμιστούν παλιά κτίρια που πολλές φορές ήταν και επικίνδυνα. Έχουμε το κλάστερ με τα δικαστήρια, γιατί για τη δικαιοσύνη γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και βλέπουμε στην πόλη πάει και σε αυτό το κομμάτι να αναβαθμιστεί, αλλά και ένα πολύ μεγάλο έργο στα ανατολικά που για πολλές δεκαετίες αναρωτιόμασταν γιατί δεν προχωράει ένα τέτοιο πολύ όμορφο κτίριο στο να δώσει πλέον ανάπτυξη και όραμα στην πόλη, είναι το Παλατάκι, το οποίο ανακοινώθηκε, θα γίνει Ίδρυμα της Βουλής και θα είναι πάρα πολύ ωραίο συνεδριακό κέντρο, θα φιλοξενεί εκθέσεις και θα μπορεί να δοθεί και στους πολίτες αλλά και σε σχολεία και να γίνει η περιοχή ακόμα καλύτερη και να ενισχυθεί και με τουρισμό. Στον άξονα επενδύσεων και δομές επιχειρηματικότητας και καινοτομίες, θα τα πω πολύ επιγραμματικά, γιατί βλέπω ότι ξεπερνά πολύ το χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω λίγο να το συμπτύξω. Έχουμε το στρατόπεδο Γκόνου, που για πολλούς όταν το ακούνε σου λέει εντάξει, είναι κάτι ακόμα που ανακοινώνεται. Είναι ένα στρατόπεδο το οποίο θα προσπαθήσουν να το απεμπλέξουν, αλλά βλέπουμε ότι προχωράει πολύ γρήγορα παρά τις όποιες δυσκολίες, για να γίνει ένα πολύ μεγάλο και ωραίο logistics center και να δώσει
center και να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή αλλά και στην πόλη. Μετά είναι το θες ίντεκ που ακούσαμε από τον κύριο Ευθυμιάδη αλλά και από άλλους φορείς θεσμικούς, την εξέλιξή του και το όραμα που δίνει στην πόλη και εμπράκτος πλέον. Έχουμε την ανάπλαξη του ΦΙΚΣ και της δυτικής εισόδου και της περιοχής μας, καθώς και την ανάπτυξη του βιομηχανικού πάρκου, ένα πάρκο το οποίο είναι το μοναδικό στη χώρα που συνδέεται με σιδηρόδρομο, με δρόμο και με το λιμάνι και το οποίο πρέπει να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, καθώς είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, όπως σας είπα και στην αρχή, να λέμε ότι η Θεσσαλονίκη τις αξίζουν και τις χρωστάνε. Είναι συμπρωτεύουσα. Εδώ βλέπουμε ότι με όλους αυτούς τους άξονες μπορεί να γίνει πυλώνας ανάπτυξης και να δώσει το παράδειγμα και σε άλλες πόλεις πώς μπορούν να αναπτυχθούν. Έτσι, η βιομηχανική περιοχή, αν γίνει ένα πρότυπο βιομηχανικό πάρκο, βλέπουμε πώς ενισχύει αυτομάτως και την εικόνα της Ελλάδας αλλά και της περιοχής για να γίνουμε επιτέλους και ένα κέντρο στην νοτιοανατολική Ευρώπη που συνεχώς το ακούμε. Στο κομμάτι των δομών υγείας και πρόνοιας, βλέπουμε ότι έχουμε προγραμματίσει δύο καινούργια νοσοκομεία, ένα είναι το ογκολογικό και ένα είναι το παιδιατρικό στο Φίληρο. Ένα πολύ ωραίο έργο το οποίο θα τελειώσει σύντομα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και θα είναι κάτι πρωτοπόρο στη χώρα μας, να είναι μέσα σε ένα νοσοκομείο όλες οι παιδιατρικές κλινικές. Έχουμε επίσης μεγάλη αναβάθμιση σε πολλές κλινικές στα δημόσια νοσοκομεία, να μην τα αναφέρουμε τώρα. Και στις μεγάλες αναπλάσεις είναι αυτό που λέμε για την καθημερινότητα επιπλέον των πολιτών, άρα και το όραμα της πόλης. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θέλουμε τουρίστες, θέλουμε ανάπτυξη, η πόλη μας είναι ωραία και να μην κάνουμε αυτές τις αναπλάσεις. Έχουμε λοιπόν τη ΔΕΘ που μετά από πάρα πολλά κύματα νομίζω ότι έχουμε καταλήξει στο τελικό σχέδιο και θα ξεκινήσει σύντομα. Έχουμε το στρατόπεδο του Παύλου Μελά, που είναι ένα πολύ ωραίο μητροπολιτικό πάρκο και αναπτύσσει τη δυτική περιοχή. Είναι η παλιά παραλία, είναι η Αριστοτέλους που θα έχει ανάπλαση, είναι η Κεραμοπία Λατίνη που πέρασε το προεδρικό διάταγμα και μιλάμε για τον πρώτο ουρανοξύστη που θα υπάρχει στην πόλη μας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον αθλητισμό. Γίνεται μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο να αναβαθμιστεί το Καφτατζόγλιο στάδιο και να έχουν οι πολίτες ένα σύγχρονο Ολυμπιακό στάδιο όπως αρμόζει στην πόλη, καθώς είναι το μοναδικό και έχει φτάσει σε σημείο να φοβάσαι να περάσεις από εκεί. Πλέον θα γίνει ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, ανακαινισμένο, πράγματα τα οποία θα ακούσετε σε λίγες μέρες και γι' αυτό, όπως και οι πολύ ωραίες εγκαταστάσεις στη Μίκρα, που και αυτές είχαν παρατηθεί για πολλά χρόνια και πλέον βλέπουμε ότι έχουν μπει σε μία τροχιά για να αναβαθμιστούν και να γίνουν και εκεί καινούργιες εγκαταστάσεις. Στο κομμάτι του πολιτισμού έχουμε μουσείο crossover, έχουμε το Μουσείο του Ολοκαυτώματος που και αυτό στη δυτική είσοδο θα δώσει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση της περιοχής, αλλά και στο κομμάτι του τουρισμού, καθώς και στη μουσική, και το ξεχνάμε, είναι το κρατικό οδείο το οποίο αναβαθμίζεται πλέον με Ταμείο Ανάκαμψης και θα είναι ένα στολίδι αυτό το κτίριο που έχουμε εκεί πέρα. Ελπίζω να μην σας έδωσα πάρα πολλές πληροφορίες. Προσπάθησα έτσι μέσα σε μια σύντομη ομιλία να σας δείξω την ομπρέλα για τα σχέδια και, την ανάπτυξη που υπάρχει για την πόλη, σύν το ΕΚΕΤΑ και όλα τα δημοτικά προγράμματα και τα πανεπιστήμια. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, το άκουσα και από τον κύριο Μιλωνά. Θεωρώ ότι η πόλη μας είναι σε σωστή τροχιά και μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα αρχίσουν όλα αυτά εδώ να φαίνονται και να αποκτάει ο κόσμος την αισιοδοξία που χρειάζεται και η πόλη να έχει την ανάπτυξη που της αρμόζει και να χτίσουμε πάνω σε αυτό για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, εγώ θα πω στον κύριο Παγκογιάννη γιατί καλά όλα αυτά που ακούσαμε εξαιρετικά πραγματικά. Πολλά που δείχνουν ότι υπάρχει ανάπτυξη. Και γίνεται. Ναι, δίκιο. Συμφωνώ πολύ. Σας άκουσα όμως και θα πιεστώ από ένα που είπατε πριν. Για το αυτοκίνητο. Γιατί όλα αυτά που ακούω εδώ να μας λέει ο κύριος Παπαγεωργίου αφορούν παρεμβάσεις σε τοπικά σημεία, σε ΣΣΕ. Και οι ελληνικές πόλεις, η ελληνική μανταλίτε, όχι της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και των υπόλοιπων πόλεων, είναι μια εικόνα του γιο ταχύ σατράπης. Σατράπης απέναντι στον πεζό, σατράπης στο πάρκινγκ. Αυτό δεν θα ήταν ένα βασικότατο πράγμα το οποίο θα μπορούσε με χωρικό σχεδιασμό να αλλάξει και να βελτιωθεί και να έχουμε αλλαγή πραγματικά στις ελληνικές πόλεις, στις πόλεις του μέλλοντος. Θα σας πω ότι ένας εκ των Εγγλέζων ομιλητών εδώ, κάποια στιγμή έτσι σαν σκέψη είπε, ναι, πώς θα ήταν να κλείναμε, να πεζοδρομούσαμε την παραλία της Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε. Θεωρώ ότι δεν σας λέω τόσο... να απαντήσετε για το θα πεζοδρομήσουμε τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τόσο θέμα, νομίζω, χωρικού σχεδιασμού. Ο χωρικός σχεδιασμός δίνει τις χρήσεις.
Θεωρώ ότι είναι πρωτίστως, όπως το λέω και στα μαθήματά μου, είναι πρωτίστως θέμα δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές πόλεις στο ζήτημα... Θέμα δημοκρατίας, να σας πω γιατί το λέω θέμα δημοκρατίας. Γιατί εάν δούμε την αναλογία της χρήσης μιας διατομής του δρόμου, που είναι 10 μέτρα, πόσος χώρος δίνεται στο αυτοκίνητο και πόσος δίνεται στον πεζό, στο άτομο με αναπηρία, στον ευάλωτο χρήστη, στον ποδηλάτη, γι' αυτό λένε θέμα δημοκρατίας, θα δείτε ότι οι πολλοί παίρνουν το 10% και οι λίγοι το 90%. Άρα δεν είναι σαν τράπεζα το αυτοκίνητο. Προφανώς, αλλά... Εγώ ας πούμε το λέω και βάζω αστερίζω μιας και κάνετε τοποθετήσεις τώρα λίγο πιο ζωντανή η συζήτηση. Εγώ ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Φάλιρο, τι λέω. Έχουμε λέει πρόβλημα με τον κεντρικό μας δρόμο, την Αγίου Αλεξάνδρου. Ωραία, λέω, πεζοδρομήστε. Να μην παρκάρει κανένας. Τέλειωσε αυτό. Κατά πόσο λοιπόν μπορούμε με παρεμβάσεις να κάνουμε, να δείξουμε ότι το αυτοκίνητο, το οποίο είναι παντού στις πόλεις τα αυτοκίνητα, δεν είναι μόνο στο κέντρο ή σε μια παρέμβαση, ξέρω εγώ, στο ανατολικό σημείο, ένα εδώ, ένα εκεί. Είναι όλη η πόλη. Ναι, να σας πω. Νομίζω πράγματα τα οποία όλοι μας έχουμε δει στο εξωτερικό και είναι λυμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε μία δυσκολία να τα υλοποιήσουμε στη χώρα μας. Και αυτό γιατί. Γιατί πρωτίστως, για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με μία μη φιλικά πολιτική βούληση, η οποία θα δημιουργήσει τέτοια γκρίνια και τέτοια φθορά στο όποιο επίπεδο της διοίκησης, στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού, στα κεντρικά υπουργεία, για την αλλαγή, αυτή την αλλαγή της κουλτούρας στη μετακίνηση. Δηλαδή, αν θα θέλαμε να λέμε ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να αλλάξει και να γίνει κλιματικά ουδέτερη πόλη το 2030, δεν το είπα πριν, αλλά στην πράξη το 2030 το μόνο πράγμα που θα έπρεπε να κυκλοφορεί στην πόλη είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες και η δημόσια συγκοινωνία που θα είναι ηλεκτρική. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Όσο και να το θέλουμε, δεν γίνεται αυτό. Αυτό όμως είναι το όραμα της κλιματικής ουδετερότητας. Αλλάζει τελείως η λογική. Πώς θα γίνει αυτό? Όπως θα γίνει σε τόσα άλλα κράτη. Όπως θα γίνει σε τόσα άλλα κράτη. Όπως έγινε σε τόσες άλλες περιοχές. Ξέρετε, στην επιστημονική ορολογία που χρησιμοποιούμε στα συνέδρια, και το λέω πιο πολύ και με την ιδιότητά μου πανεπιστημιακή, όταν ρωτάς στα συνέδρια, μα τι τα κάνατε τα αυτοκίνητα και τα εξαφανίσατε από τα κέντρα των πόλεων, υπάρχει μία πλέον επιστημονική ορολογία που λέγεται εξαέρωση. Έτσι λέγεται. Τα αυτοκίνητα εξαερώνονται. Δηλαδή, δεν πας να κάνεις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις στάθμευσης στα κέντρα των πόλεων, γιατί πάλι δεν θα λύσεις το πρόβλημα, γιατί όλοι κάπου πρέπει να προσεγγίζουν. Όσο τα κάνεις, τόσο δεν θα φτάνουν. Ουσιαστικά, ο νέος σχεδιασμός, που και αυτός είναι και η κατευθύνση που έχουμε δώσει και εμείς στο χωρικό σχεδιασμό, είναι κάποια περιφερειακά πάρκινγκ, ιδιαίτερα αν έχουμε και μέσα σταθερή τροχιά, κάπου κοντά σε μια εμβέλεια των 500 μέτρων που είναι μια βαδίσιμη ακτίνα, για να το συνδέσει με το μέσο σταθερή τροχιά. Και πια περιορισμό της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και αν μη τι άλλο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη θα έλεγα. Δεν το λέω και για μας στην Αθήνα θα ήταν εύκολο. Είναι πιο μεγάλες οι αποστάσεις. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, που η πόλη είναι πρωτίστως επίπεδη. Δεύτερον, έχει μια πάρα πολύ καλή ρημοτομία. Και τρίτον, θεωρώ ότι οι αποστάσεις δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλες. Δηλαδή, από το κέντρο που θεωρώ ότι είναι η ΔΕΘ πολεοδομικά, αν θες να πας στα δικαστήρια ή αν θες να πας στην πλευρά μέχρι το όριο που είναι η Καλαμαριά, αν το κάνεις, εγώ λέω στο χειρότερο, με το περπάτημα, περπατώντας, θα είναι 40-45 λεπτά. Αυτό για το μέσο Ευρωπαίο είναι η καθημερινότητά του. Το περπάτημα δηλαδή και η αντικατάσταση με το ποδήλατο είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει τόσο πολύ εύκολα. Όμως πιστεύω ότι θα άξιζε τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της στάθμευσης. Η Θεσσαλονίκη, από λίγο που ξέρω, πιο πολλοί ξέρουν εδώ άλλοι που είναι πιο ειδικοί,
Έχει μεν πρόβλημα κυκλοφορίας, αλλά κυρίως το δημιουργεί η στάθμευση. Η στάθμευση είναι αδύνατο να τη διαχειριστεί, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση της αναρχίας στο δρόμο, και δευτερευόντως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει η μορφή της αστυνόμευσης που θα έπρεπε να απαγορεύει την οποιαδήποτε μορφή στάθμευσης που δεν είναι από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ορθή, θα έπρεπε ουσιαστικά να απελευθερώσει διαβάσεις, να απελευθερώσει ράμπες, να απελευθερώσει χώρους που σήμερα καταλαμβάνονται από το αυτοκίνητο και να δώσει μία άλλη διέξοδο στο να, τουλάχιστον να χρησιμοποιήσει τα πόδια. Θα κλείσω λέγοντας ότι, έχοντας δει και λίγο την Θεσσαλονίκη πολυοδομικά, η Θεσσαλονίκη έχει πολλούς χώρους στάθμευσης. Πολύ περισσότερους από το κέντρο που έχουμε εμείς στην Αθήνα. Το δύσκολο είναι να ασκήσεις μια πολιτική, να διώξεις τα αυτοκίνητα από το δρόμο και να τα πας στα πάρκινγκ. Και αυτό έχει μια δυσκολία γιατί χρειάζεται να πληρώσεις. Έχει κόστος. Σκεφτείτε όμως το κόστος το οποίο υπάρχει ή τουλάχιστον η παροχή που δίνουμε σε όλους αυτούς τους χρήστες του αυτοκίνητου να καταλαμβάνουν 10 τετραγωνικά, γιατί αυτό είναι, 5 επί 2 είναι το αυτοκίνητο, καταλαμβάνουν 10 τετραγωνικά δημόσιου χώρου, το οποίο μπορεί να είναι εκεί σταθμευμένο πάρα πολλές ώρες. Οι έρευνες που έχουμε κάνει εμείς στο Πολυτεχνείο και ενδεχομένως εδώ και το ΕΚΕΤΑ να έχει κάνει, από τη διάρκεια των 24 ώρων το αυτοκίνητο σταθμεύει, στην Αθήνα τουλάχιστον, 20 και 4 κινείται το πόλι και 4 γιατί έχουμε και πολλή κυκλοφορία. Ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη να είναι και λιγότερο. Άρα σκεφτείτε ότι 20 ώρες την ημέρα έχουμε κατάληψη του χώρου από τον ιδιώτη για το αυτοκίνητό του, τα 10 αυτά τετραγωνικά. Αυτό λοιπόν πρέπει κάπως να αλλάξει, κάπως να διαφοροποιείται. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μιλωνά, και επειδή ακριβώς όπως έκανα ένα, επέλεξα ένα θέμα σαν το αυτοκίνητο που απλώνεται σε όλη την πόλη, η Θεσσαλονίκη δεν είναι τα σημεία που γίνονται παρεμβάσεις, είναι κτίρια. Κτίρια που ζουν άνθρωποι, δηλαδή πολυκατοικίες κτλ. Τα οποία έχουμε αρχίσει τελευταία να τα αναβαθμίζουμε ενεργειακά. Φτάνει όμως αυτό. Δηλαδή φτάνει να αλλάξουμε ένα κούφωμα για να είμαστε ok και να έχει αναβαθμιστεί η πόλη. Ή χρειάζεται να γίνουν και άλλα πράγματα, διότι έχουμε γυρασμένα ακίνητα. Εννοώ με αυτά που ακούγονται, τα βιοκλιματικά, τέτοια τις θερμοπροσώψεις, τις ταράτσες οι οποίες θα πρέπει ίσως να καλυφθούν με κάτι άλλο από το να είναι απλά μια πλάκα. Καταρχάς, πριν σας απαντήσω, θα πω κάτι που το λέω συνέχεια, δεν ξέρω αν τα ακούει κανένας. Μιλάμε για δορυφόρους, για smart cities. Δεν έχουμε κινητή τηλεφωνία στον περιφερειακό, δεν έχουμε κινητή τηλεφωνία στο να πάμε από τη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη και δεν έχουμε κινητή τηλεφωνία στο Πανόραμα. Αυτό είναι απαράδεκτο, δεν ξέρω ποιος φταίει. Αν φταίνουν οι πάροχοι, αν φταίνουν, ξέρω εγώ, οι πολίτες γιατί δεν υπάρχει χώρος να βάλουν κεραίες, δεν ξέρω τι φταίει. Είναι απαράδεκτο. Έτσι. Το οποίο είναι βεβαίως και αυτό ένα θέμα μέρους του πνεύματος του συνεδρίου. Δεν μιλάω για γενικά, μιλάω για τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε γιατί χαίρομαι με το flyover, λέω δεν είναι δυνατόν, θα βάλουν κεραίες. Κάπου θα φινώσουν κάποια κεραία να έχουμε και κινητή τηλεφωνία στο flyover. Μην λες τέτοια, δηλαδή να σου σταματήσουν. Μα δεν έχουμε, δεν είναι απαράδεκτο όμως αυτό. Τέλος, να σας απαντήσω. Η αντικατάσταση κουφωμάτων γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τη μόνωση των εξωτερικών κτηρίων, έτσι, με το κέλυφος. Αυτό μπορεί να επιφέρει μια οικονομία της τάξης του 70%, που είναι τρομερό. Δηλαδή, εμείς με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, με ένα ενεργειακό κούφωμα, μπορείς να αποσβέσεις την επένδυση μέσα σε 3 χρόνια. Το οποίο, βέβαια, ο κόσμος δεν το κάνει, αλλά υπάρχουν πολλά προγράμματα, το οποίο βοηθάει προς αυτό. Υπάρχει το θέμα του δημοσίου. Τελικά, το δημόσιο έχει πολλά κτίρια, τα οποία, αν αναβαθμιστούν και αυτά, και εκεί θα υπάρχει μια μεγάλη εξοικονόμηση. Αυτό το πρόγραμμα, αυτό το θέμα, ξέρετε, είναι πανευρωπαϊκό. Προωθείται παντού και τα αποτελέσματα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι σε αυτό η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολύ καλά, το συνεχίζει και πηγαίνει καλά, θα πάει καλά και θα πάει καλύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι να περάσω και στον κύριο Παπαγεωργίου σε μια
γενική πάλι ερώτηση, αλλά τόσο, ή αν θέλετε κι εσείς βεβαίως, κύριε Πακογέννη, να απαντήσετε, γιατί έχω ένα προβληματισμό προσωπικό. Όσοι είναι από νωρίς εδώ, με έχουν ακούσει και το ξαναείπα. Εγώ πάντα προτάσω το θέμα το δημογραφικό. Γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και καταλήγουν οι πόλεις να γίνονται μαγνήτες ανθρώπων και να έχουμε ερημοποίηση της περιφέρειας. Ενδεχομένως, κάποια στιγμή διάβαζα μια μελέτη του ΙΟΒΕ που κατέληγε ότι χρειαζόμαστε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τις υποδομές της περιφέρειας, ώστε να μείνει ο κόσμος στην περιφέρεια, να έχει βέβαια δουλειά για να μείνει, πώς θα μείνει. Κατά πόσο θα βάζαμε, ας πούμε, ένα ποσοστό ανάπτυξης? Δηλαδή, προφανώς να κάνουμε επενδύσεις εκεί που υπάρχει βιώσιμη, που η επένδυση είναι βιώσιμη. Σε μια πόλη είναι εύκολο να είναι μια επένδυση βιώσιμη, γιατί έχει κόσμο να τη στηρίξει οικονομικά. Σε επαρχία, στην περιφέρεια μπορεί να μην είναι. Τι ποσοστό βάζουμε? Δηλαδή, να δώσουμε λεφτά για να γίνει το μέλλον της Θεσσαλονίκης και να αναπτυχθεί η Θεσσαλονίκη? Ο κύριος Μιλιονάς είπε ότι μπορεί να μην έχουμε που να βάλουμε τον κόσμο και εκεί θα καταλήξουμε να έχουμε τα ενίκια να εκτινάσονται λόγω της ζήτησης. Υπάρχει, okay. Υπάρχει για τα ενίκια, υπάρχει σχέδιο. Δεν ρωτάω αυτό για τα ενίκια, αλλά κατά πόσο θα βάζαμε, ας πούμε, τι επένδυση θα κάνουμε, ας πούμε, αν κάνουμε στην Θεσσαλονίκη, πόσο είναι να επενδύσουμε στην περιφέρεια γύρω από Θεσσαλονίκη? 90, 10, 80, 20, 30, 70, 50, 50. Πού θα βάζατε εσείς τον πύχη της επένδυσης? Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και γενική ερώτηση. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό που περιγράψαμε για τη Θεσσαλονίκη συμβαίνει γιατί έχουν γίνει κάποιες μελέτες, κάποιες έρευνες και βλέπουμε πώς αυτός ο νομός με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει μπορεί να εξελιχθεί, να προοδεύσει. Ποια είναι τα δυνατά του στοιχεία? Θέλουμε τουρισμό, θέλουμε παραγωγή, θέλουμε βιομηχανία, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε λιμάνι, έχουμε αεροδρόμιο. Γίνεται μία ανάλυση και λέει ότι βάσει αυτών των χαρακτηριστικών η πόλη πρέπει να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί έτσι. Ο κάθε νομός, η κάθε περιοχή έχει τα δικά της δυνατά στοιχεία και χαρακτηριστικά. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυνατή η πρωτογενής παραγωγή. Η κάθε όμως παραγωγή που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα είναι διαφορετική. Επίσης, ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να φτιάξουμε 360 μέρες όλο το χρόνο σε κάθε νομό. Από εκεί και πέρα, οι επενδύσεις, επειδή δεν είναι κάτι το οποίο ξυπνάς μια μέρα και λες πάω να κάνω στην Κοζάνη, πάω να κάνω στη Φλόρινα, πάω να κάνω στις Σέρες. Βλέπεις τα χαρακτηριστικά, κάνεις τις μελέτες και ο επιχειρηματίας κρίνει σε εκείνο το κομμάτι, σε εκείνο το νομό, πώς θα επενδύσει. Αυτό που πρέπει όμως από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνεται είναι ότι οποιαδήποτε επένδυση προγραμματίζεται, οποιαδήποτε επένδυση σχεδιάζεται, πρέπει να γίνεται γρήγορα. Και πρέπει οι επενδύσεις που γίνονται, και πολλές έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα που γίνονται και στην περιφέρεια, να διευκολύνονται σε αυτό το κομμάτι για να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί έχουμε πολλές χώρες οι οποίες μπαίνουν πολύ δυνατά στον ανταγωνισμό σε όλους τους κλάδους και έχουμε δει ότι περιοχές που είχαν πολύ έντονη μεταποίηση, πολύ έντονη βιομηχανία ή μεταφέρθηκαν στην περίοδο της κρίσης σε γειτονικές χώρες ή βλέπουν ότι περιορίζεται ή συρρυκνώνονται λόγω των υπόλοιπων χωρών που έρχονται και έχουν ευκολότερες παροχές, καλύτερες παροχές, χαμηλή φορολογία. Άρα, το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Το οποίο σχετίζεται με τις πόλεις, γι' αυτό το λέω. Το οποίο μπορεί να διαμοιραστεί κιλοτρόπος με τα κίνητρα που μπορεί να δώσει μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει μεγάλα κίνητρα στο κοινωνικό κομμάτι, όπως με τις γεννήσεις του κάθε παιδί και κίνητρα για εργασία. Βλέπουμε ότι έχει πέσει ο δείκτης ανεργίας και αυτό είναι καλό, γιατί πλέον όταν μπορεί ένας νέος να βρει εργασία, να βρει μια κατοικία, μπορεί να μπει και να σχηματίσει πιο εύκολα το μέλλον του και να κάνει οικογένεια. Και όσον αφορά την περιφέρεια, δίνονται ήδη πολύ μεγάλα κίνητρα στο να γίνουν επενδύσεις και στην περιφέρεια, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όπως είπα, και πιο εύκολα. Και από εκεί και πέρα να γίνουν και κατάλληλες μελέτες για να γίνουν επενδύσεις στον κλάδο που χρειάζεται. Τώρα, ποσοστό να πω, δεν υπάρχει. Μακάρι να γίνει 100% σε κάθε νόμο. Ήταν σχήμα λόγω της δικής μου ερώτησης, αν και ο κ. Παγκογιάννης μπορεί να έχει ένα ποσοστό. Τι θα λέγατε εσείς? Πόσο πρέπει να δίνουμε στις πόλεις και στην περιφέρεια? Να σας πω, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν γίνεται μόνο στη χώρα μας. Το 2050, η προβολή που έχει γίνει για το τι θα γίνει στον πλανήτη, πάνω από το 75% του πληθυσμού θα μένει στις πόλεις. Σκεφτείτε τι νούμερο είναι αυτό. Σκεφτείτε ότι τώρα μιλάμε πλέον στον πλανήτη για μέγα πόλεις. Mm-hmm. Πώς θα γυρίσει ο κόσμος, πώς θα επιλέξει να μένει στις πόλεις? Έχω την αίσθηση ότι το επόμενο διάστημα, αυτό που βλέπουμε ότι γίνεται στις μέγα πόλεις, η ζωή αρχίζει και γίνεται αφόρητη.
Και θα αρχίσει η επιστροφή, όχι τόσο για λόγους ανάπτυξης ή εργασίας ή δραστηριότητας. Μην ξεχνάμε ότι πλέον το μοντέλο εργασίας έχει αλλάξει. Μην ξεχνάμε ότι οι ψηφιακοί νομάδες, πλέον που είναι ένας πολύ, μια δραστηριότητα που τη βλέπουμε να δουλεύει πάρα πολύ, που επιλέγει εκεί που υπάρχει ποιότητα ζωής. Άρα το μοντέλο που λέει συγκέντρωση της πόλης και με δεδομένο ότι οι πόλεις αλλάζουν πάρα πολύ δύσκολα, όσες προσπάθειες και να γίνουν, όσο και χρήματα να γίνουν. Το μελλοντικό στοιχείο που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φρενάρει αυτή την αστικοποίηση είναι η ποιότητα ζωής. Και ήδη πάρα πολλοί κόσμος επενδύει στην ποιότητα ζωής του και αν το συνδυάσει με τις νέες μορφές εργασίας, οι οποίες είναι ελαστικές, είναι εξ αποστάσεως, είναι με νέες τεχνολογίες, αυτό οδηγεί στο να έχουμε τέτοιου τύπου αναπτύξεις. Ήδη τώρα και στη χώρα μας έχουν αρχίσει και έρχονται επενδυτές οι οποίοι βλέπουν τα χαρακτηριστικά που έχει η Ελλάδα, τον καλό καιρό, το φυσικό περιβάλλον που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το χάσουμε, να το χαλάσουμε. Ακόμα και αυτό που λέγαμε πριν για τη Θεσσαλονίκη, που άκουγα και τον κύριο Μιλωνά, που έχει τη δυνατότητα ανάπτυξη η δυτική Θεσσαλονίκη, το να κάνουμε ίσως μια δυτική Θεσσαλονίκη όλο ουρανοξύστες. Είναι μια πρόταση. Πρέπει όμως να δούμε την κλίμακα. Πρέπει να δούμε τη φυσιογνωμία. Πρέπει να δούμε την ταυτότητα που έχει η Θεσσαλονίκη. Πρέπει να δούμε τους χώρους με τους οποίους θα πρέπει να έρθει αυτή η νέα μορφή, ο νέος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός να ταιριάζει. Πιστεύω λοιπόν ότι στο επόμενο διάστημα, ανεξαρτήτως της αγροτικής παραγωγής που είναι ένας σημαντικός κλάδος δραστηριότητας, ο κόσμος δεν θέλει να πηγαίνει στην αγροτική παραγωγή. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν κίνητρο να δουλέψουν στην αγροτική παραγωγή. Κανείς δεν θέλει να δουλέψει στα χωράφια. Ο κόσμος θέλει να δουλέψει εκεί που θεωρεί ότι είναι ελκυστικό. Για τους νέους ανθρώπους, καλός ή κακός, ελκυστική είναι η πόλη. Δεν αλλάζει αυτό. Ιδιαίτερα με τα κοινωνικά δίκτυα και την εικόνα και την πληροφορία την οποία έχει, την εναλλακτικό τρόπο ζωής, ακόμα και το πώς η γειτονιά σε αντιμετωπίζει. Είσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ενώ σε μια περιοχή η οποία δεν την πω επαρχία, πιο μικρή. Είσαι ο γνωστός ο οποίος ό,τι και να κάνεις σχολιάζει. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι στοιχείο όλου του πλανήτη. Άρα, πιστεύω ναι μεν ότι πρέπει και όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, εάν σκεφτείτε, δεν πάνε στα μεγάλα κέντρα. Όλα πάνε περιφερειακά. Όλα τα χρήματα πλέον του ΕΣΠΑ, των χρημάτων της Ευρώπης, πάει σε περιφερειακές επενδύσεις, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την ανάπτυξη του πρωτογενούς, κυρίως τομέα και του τριτογενούς. Θα κλείσω λέγοντας ότι τώρα στον χωροταξικό σχεδιασμό που κάνουμε θα προβλέψουμε πολλές περιοχές οι οποίες θα είναι βιομηχανικά πάρκα. Εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Έχω μια πολύ μεγάλη ανησυχία αν θα πάει η αγορά εκεί. Θα πάνε δηλαδή οι βιομηχανίες να αναπτυχθούν σε περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν κάποιες υποδομές, δρόμους ας πούμε ή τρένο, αλλά μπορεί να μην έχουν αυτή τη σημαντική ζήτηση που ζητάει η αγορά. Και θα συνεχίσουν να θέλουν να γίνουν πέρα της Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, στη Σύνδο, ή να θέλουν να γίνουν στο Καλοχώρι, ή εκεί που υπάρχουν οι σημαντικές πιέσεις σήμερα της βιομηχανίας, και να μην θέλουν να πάνε στην Κατερίνη, ξέρω εγώ, στη Λάρισα, στην Κοζάνη, που και εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Στην Ήπειρο, ναι. Έχω μια πολύ μεγάλη αγωνία με το project της απολιγνητοποίησης. Την προηγούμενη εβδομάδα περάσαμε από το Κεντρικό Συμβούλιο τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια για τη μετάβαση, που έχει μια τεράστια αναπτυξιακή προοπτική. Πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η αγορά. Προφανώς και η αγορά περιμένει σημαντικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα έρθουν. Η Ευρώπη είπε θα δώσει πολλά χρήματα για τη μετάβαση. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την αγορά κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα χωροταξικό περιβάλλον μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό πιστεύω είναι και το μεγάλο στοίχημα. Λοιπόν, μιας και είμαστε το τελευταίο πάνελ, να ευχαριστήσω και εγώ το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση να συντονίσω αυτό το 4 πάνελ συντόνισε σε αυτό το συνέδριο. Να σας ευχαριστήσω τον κύριο Μπακογιάννη, τον κύριο Μιλωνά και τον κύριο Παπαγεωργίου για αυτήν τη συζήτηση που ήταν κατά την άποψή μου ενδιαφέρουσα και ας ήταν η τελευταία. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν εδώ και μας ακούσατε.